Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανιψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου. Όπως υποστήριξε, αφού σήκωσε τα δίχτυα του, ετοιμαζόταν να επιστρέψει. Παρατήρησε στη στεριά έναν άντρα να φωνάζει και να δείχνει τη θάλασσα. Φτάνοντας στο σημείο που έδειχνε ο άγνωστος, βρήκε μέσα στο νερό έναν 53χρονο άνδρα εξουθενωμένο με συμπτώματα υποθερμίας και σε σοκ. Τον ανέβασε στο σκάφος και όταν σε λίγο συνήλθε, του είπε πως υπάρχει άλλος ένας μαζί του. Ο Αλία συνέχισε την έρευνα και εντόπισε στα παγωμένα νερά έναν νεότερο άντρα, τον 38χρονο ανιψιό του 53χρονου, που δυστυχώς δεν τα είχε καταφέρει. Ειδοποιήθηκε αμέσως στο λιμεναρχείο και ασθενοφόρα του παρέλαβαν τους δύο ψαράδες από το λιμάνι της Κεραμωτής. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο άτυχος 38χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, που διενεργεί την προανάκριση, προαναγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης. Νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε ελαττωμεία στην περιοχή του Χειρού Δράμας. 32χρονος που εκτελούσε την εργασία του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε από μεγάλο ύψος. Άμεσα ειδοποιήθηκε στον οφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντάς τον στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να σημειωθεί πως πριν από δύο μέρες ένας άλλος εργαζόμενος ηλικίας 40 ετών βρήκε τραγικό θάνατο σε ελαττωμεία στην περιοχή των Πύργων του Δήμου Προσοτσάνης όταν καταπλακώθηκε από όγκο μαρμάρου. Συνελήφθη τις βραδινές ώρες της Τρίτης στην Ξάνθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης ένας 38χρονος, διότι λίγες ώρες νωρίτερα εισήλθε σε κατάστημα της πόλης και αφαίρεσε από τον Μπουφάν 22χρονο το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ και ένα κλειδί οχήματος, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση του ανατέλου κλειδιού έκλεψε και το αυτοκίνητο του 22χρονου. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και το αφαιρεθέν όχημα καθώς και το αφαιρεθέν κλειδί, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στο δικαιούχο τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νέστου σε βάρος δύο 38χρονων αλλοδαπών, διότι όπως προέκυψε προέβαιναν σε κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΔΕ, έχοντας παραβιάσει το μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία όπου διέμεναν σε οικισμό της Καβάλας.